Ο Φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης συνεχίζει τις μουσικές του εκδηλώσεις δεύτερη Δευτέρα, μετά την προηγούμενη επιτυχημένη της Ρίτας Αντωνοπούλου, και απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό κοντραμπασίστα κοζανίτη που ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι με το ταλέντο που έχει θα κάνει διεθνή καριέρα. Τον έχουμε εδώ απόψε μαζί μας, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε, να τον παρακολουθήσουμε και να τον στηρίξουμε. Μαζί του φέρνει έναν σπουδαίο Ούγγρο πιανίστα, που έχουν γίνει και φίλοι και τη συνεργάζονται και έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο, τον Ματίας Γκάιερ. Είναι εδώ μαζί μας απόψε να παρουσιάσουν την καινούργια τους δουλειά, αλλά και διάφορα κομμάτια τζαζ απόχρωσης. Μουσικής απόχρωσης. Βασίλη, καλωσορίσατε. Ματίας, καλωσορίσατε. Και ευχόμαστε να έχουμε μια πολύ εξαιρετική βραδιά στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων, όπου θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση στην κερασιά από κάτω με τον Βασίλη και τον Γκάιερ, τον Ματίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο Φιλοπρόεδρο Σύλλογο Κοζάνης. Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να παίξω εδώ πέρα. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή η πρόσκληση από τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Βλούμπο και όλη την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου, βέβαια. Βρισκόμαστε εδώ με τον φίλο μου και εξαιρετικό πιανίστα Ματίας Γκάιερ για να παρουσιάσουμε κομμάτια και κυρίως πρωτότυπες εκθέσεις από το δίσκο μας, Distant Heroes. Είναι μια δουλειά που ηχογραφήθηκε το Φεβρουάριο και βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής. Αναμένουμε το απόψινο event με μεγάλη ανυπομονησία. This is Ματίας Γκάιερ, a Hungarian pianist from London. I'm very happy to be here at the Kozani Cultural Club at my great friend and fantastic bass player Vasilis Kosonanos' hometown. We've been friends for a very long time and we are presenting an album which we recorded this January or February in Athens. And I'm looking forward to play here. Θα μεταφράσω. Είμαι ο Ματίας Γκάιερ και είμαι από την Ουγγαρία. Μόλις μας είπε, είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ πέρα και είναι και δικιά μας η χαρά. Ο Ματίας έχει τη βάση του στο Λονδίνο και απόψε θα παρουσιάσουμε τις συνθέσεις μας από την καινούργια δισκογραφική δουλειά με την...